Βρισκόμαστε στο πρώτο Δημοτικό Νέας Σμύρνης, όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση με θέμα «Μύθοι και πραγματικότητες για τη μελέτη στο σπίτι και ο ρόλος των γονέων». Είμαστε σήμερα στο πρώτο Δημοτικό. Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, «Μύθοι και πραγματικότητες σχετικά με το διάβασμα στο σπίτι». Καταρχάς, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Δαιμόνων που έχουν ανταποκριθεί σε όλο αυτό το κάλεσμα με σκοπό την ένωση των σχολείων της Νέας Σμύρνης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Έρικο Τογούρη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας λίγο για αυτή την πρωτοβουλία την πολύ ωραία που κάνατε σήμερα και πόσες ακόμα έχετε κάνει, τι άλλα σχέδια έχετε. Καταρχάς να πω ότι αυτή ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από τη Μαρίνα Τιδεκούλου, την πρόεδρο του 7ου Δημοτικού, από πέρυσι κιόλας, το συζητάγαμε να κάνουμε κάτι όλα τα σχολεία μαζί. Τελικά ξεκίνησε φέτος, ξεκινήσαμε με την ομιλία που έγινε στο 7ο Δημοτικό για τον καρκίνο του μαστού και ήμασταν εκεί τρία σχολεία, το πρώτο, το 7ο και το 5ο. Και συνεχίσαμε σήμερα με την ομιλία για το διάβασμα στο σπίτι, μύθοι και πραγματικότητες και το ρόλο των γονέων, όπου δεν ήμασταν πλέον ακόμη περισσότερα σχολεία, προσθέθηκε και το 2ο Δημοτικό και το 12ο. Ευελπιστούμε ότι αυτά θα συνεχιστούν, είναι ο στόχος μας αυτός. Θα συνεχίσουμε δυναμικά έτσι, με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και σιγά σιγά θα ενωθούμε όλα τα σχολεία της Νέας Σμύρνης και γιατί όχι βέβαια να βγούμε και λίγο και από τα όρια της Νέας Σμύρνης με όμορους δήμους. Γιατί οι πράγματα τα οποία γίνονται και είναι όμορφα, είναι καλό να τα παρακολουθούμε όλοι οι γονείς και να συμμετέχουμε όλοι σε αυτό. Έχει αποδειχθεί πάλι ερευνητικά ότι οι Έλληνες μαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για τη μελέτη στο σπίτι σε σχέση με τους μαθητές άλλων χωρών. Και ταυτόχρονα σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, μας θεωρούν μια από τις χαμηλότερες από τις χώρες με τη χαμηλότερη ποιοτικά εκπαίδευση. Όπως ας πούμε η Ελλάδα, η Ταϊλάνδη και το Ιράν, οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν πολύ περισσότερες κατήτικων εργασίες σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ρούλο Φωτοπούλου, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Θα θέλαμε να σας πούμε ένα μπράβο για την πρωτοβουλία αυτή, καταρχάς. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω από τη μεριά μου το Σύλλογο Γονέων, το σχολείο μας, το διευθυντή μας, όλους τους φορείς που μας βοήθησαν απόψε να βρεθούμε εδώ να ακούσουμε αυτή τη σημαντική ομιλία. Εγώ σαν μαμά δύο κοριτσιών κατάλαβα ότι έχω κάνει κάποια λάθη, τα συνειδητοποίησα μέσα στην αίθουσα. Με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω πώς μπορώ να βοηθήσω στο μέλλον τα παιδιά μου και είμαι τυχερή, νιώθω τυχερή γιατί θα συνεχιστούν οι ομιλίες και έχει, όπως είπε ο Διευθυντής κλείνοντας την ομιλία, έχει γίνει ένας πολύ ωραίος διάβλος που άνοιξε ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο. Μένω σε αυτό. Ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά κομμάτια της σημερινής εκδήλωσης? Θεωρώ ότι ήταν σημαντικό να έρθουμε στην πλευρά του παιδιού και να τα δούμε τα πράγματα λίγο από την πλευρά του παιδιού. Διότι ίσως το άγχος, ίσως η ηλικία μας, ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει εμείς, έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες και τα βλέπουμε πλέον ως γονείς. Πρέπει να έρθουμε λίγο και από την πλευρά του παιδιού και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι είναι το πρωταρχικό. Η πρωταρχική σκέψη ενός παιδιού και όχι τα μαθήματα. Αυτό μας βοηθάει να καλύψουμε λίγο εκεί το κενό που αφήνουμε ως γονείς για να προλάβουμε το χρόνο που μας τρέχει. Όταν ήταν ο γιος μου 5 χρονών, τον είχα πάει σε έναν εργοθεραπευτή λοιπόν, γιατί είχε έτσι μια δυσκολία να πει και του γυρνάει ο εργοθεραπευτής και του λέει λοιπόν πώς πάει στο σπίτι, όλα καλά, ναι, μια χαρά, εντάξει, η αδερφή σου διαβάζει και γυρίζει έντρομος εκείνη τη στιγμή και με κοιτάζει. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν κάτι άλλο για να καταλάβω ότι στο σπίτι με τη μεγαλύτερη κόρη μου γινόταν χαμός. Από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.